Ευχαριστούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα για την πρόσκληση και το Γενικό Γραμματέα που παρίσταται να συζητήσουμε θέματα που ανέδειξαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Εμένα θα με συγχωρέσετε ίσως για τη γλαφυρότητα, απλά τα περισσότερα αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά με 2-3 χειροπιαστά παραδείγματα από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και του Κορυδαλού, στην οποία ανήκει το σωματείο μας, να δούμε πώς αυτά εφαρμόζονται και πώς προπαγανδίζονται σε όλη τους την έκταση. Καταρχάς, να πούμε ότι το σωματείο μας, η πλειοψηφία, ανήκει στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο για την ανάπτυξη των αντιδράσεων σε μεγάλα ζητήματα που έχουν προκύψει. Αποκαλύπτεται κάθε φορά και ο καιροσκοπικός τους ρόλος, αλλά και τα ισχυρά δεσμά που έχουν με τις μνημονιακές πολιτικές, που δεν τους αφήνουν τα περιθώρια και είναι και στρατηγική τους επιλογή να έρθουν σε ρήξη με αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα της στέγης, όλα τα νηπιαγωγεία στον Κορυδαλό, η πλειοψηφία είναι σε κοντέινερ. Πολλά από αυτά λειτουργούν και με το καθεστώς των παραρτημάτων. Και μάλιστα αρκετά από τα παραρτήματα αυτά δεν έχουν καν τηλεφωνική γραμμή σε περίπτωση που ένα παιδάκι πάθει κάτι για να καλέσουν τους γονείς. Αξιοποιεί δηλαδή η συνάδελφος νηπιαγωγός το κινητό, το προσωπικό, για να καλέσει κάποιον αν χρειαστεί ανάγκη. Το ένατο νηπιαγωγείο του Κορυδαλού είναι ένα νηπιαγωγείο φάντασμα, ένα ιδρυμένο νηπιαγωγείο, το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά σε μια σχολική αίθουσα μέσα στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλού. Με παιδιά τα οποία, με βάση το καινούριο καθεστώς, η διεύθυνση τα παίρνει και τα πηγαίνει σε άλλα νηπιαγωγεία, ενώ ανήκουν και πρέπει να εγγραφούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Άλλο ένα ζήτημα που προκύπτει από τις εξελίξεις, έτσι όπως έχουν στην αξιολόγηση, είναι το ζήτημα των χορηγών. Έχω εδώ μπροστά μου την τράπεζα Alpha Bank, η οποία απέστειλε στις 2 Νοεμβρίου στο 5ο Δημοτικό Κορυδαλού πρόσκληση μαζί με στόχο την παιδεία. Θα σας αναφέρω λίγο την κατακλείδα, την παράγραφο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε πολύ, όπως μας διαβεβαιώσετε, εγγράφος για τα κάτωθη. Ημερομηνία παράδοση σχολικού υλικού, μπάλες, χουλαχούπ, σφυρίχτρες κτλ. Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021. Άδεια πρόσβασης των στελεχών της τραπέζης στα σχολεία, καθώς και της εταιρείας Corporate Promotions που έχει αναλάβει την προμήθεια και διανομή του εξοπλισμού. Άδεια στισίματος του εξοπλισμού διάρκειας 1 ώρας από την εταιρεία Corporate Promotions. Άδεια φωτογραφικής κάλυψης, διευθυντή σχολείου, εκπρόσωποι Δήμου κτλ. Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 30 λεπτών την ημέρα και ώρα που θα σας υποδείξει η εταιρεία Corporate Promotions για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. Παρακαλούμε πολύ για τη σύμφωνη γνώμη σας προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα της τραπέζης κτλ. Είναι εδώ η αξιολόγηση, είναι εν δυνάμει. Υπάρχει ένα εσωτερικό ανέκδοτο μετά από αυτό. Είμαστε το 3ο Alpha Bank, το 2ο Eurobank, το 1ο δεν ξέρω εγώ τι. Και σε αυτά πρέπει να υπάρχει μια συνολική απάντηση. Θέμα συστεγάσεων. 4ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας, το οποίο υπηρετώ σαν δάσκαλος της 1ης Δημοτικού. Εδώ έρχεται να αναδείξω λίγο το ρόλο και ίσως και κάποιοι άλλοι ομιλητές να το συμπεριλάβουν λίγο στις ομιλίες τους, των δημοτικών αρχών και του νέου ρόλου που τους δίνεται τώρα με το νομοσχέδιο την αξιολόγηση, ξεκινώντας από τη νέα σύσταση των σχολικών συμβουλίων, όπου στην ουσία αυτό που γίνεται είναι, με το παλαιότερο καθεστώς τουλάχιστον συμμετείχε όλος ο Σύλλογος Διδασκόντων, τώρα συμμετέχουν μόνο 2 εκπαιδευτικοί ως εκπρόσωποι. Είναι αυξημένη η παρουσία της Δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων να υποσκάπτεται και μάλιστα να δίνονται υπεραρμοδιότητες πια σε αυτό το όργανο και στη Δημοτική Αρχή να παρεμβαίνουν όχι μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά, δηλαδή τις κατανομές, τη χρηματοδότηση κτλ., αλλά και με το περιεχόμενο και τη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου μέσα στο σχολείο. Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε με αυτό το θέμα της συγκρότησης του Σχολικού Συμβουλίου, να καθορίσει η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλού τους εκπροσώπους τους στα σχολικά συμβούλια και υπήρξε παρέμβαση για αυτό το ζήτημα, ότι αν αποδέχονται αυτή την εξέλιξη και αυτό το ρόλο να παίξουν οι Δημοτικές Αρχές, με όλες τις προεκτάσεις που αυτό σημαίνει, η απάντηση της Δημοτικής Αρχής ήταν κατανοούμε τους προβληματισμούς σας, αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Από την πλειοψηφία καταψήφισε μόνο μία δημοτική σύμβουλος, η οποία είναι εκπαιδευτικός και μάλλον μίλησε μέσα της πιο πολύ της εργαζόμενης στο ένστικτο και καταψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Θα παίξουν ρόλο οι Δημοτικές Αρχές. Και άλλο ένα παράδειγμα σε αυτό, στο 4ο και το 6ο που ανέφερα πριν, Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας, είχε προταθεί με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής η συστέγαση του 4ου και 6ου Δημοτικού, που είναι όμορα σχολεία, με έτοιμο μηχανολογικό σχέδιο, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο Αντώνης Τρίτσης, αν δεν κάνω λάθος, που αφορά συστεγάσεις και συγχωνεύσεις, το οποίο έκανε πρόταση στο Υπουργείο για αυτά τα δύο σχολεία. Να πούμε εδώ ότι τα σχολεία είναι απαρχαιωμένα. Να φανταστείτε ότι το σχολείο που είμαι εγώ ήταν του Αντώνη Σαμαράκη το γυμνάσιο τότε. Ακόμα το ίδιο κτίριο είναι. Και εκεί αποδείχθηκαν όντως μερικοί βασιλικότεροι του βασιλέως. Το Υπουργείο απέρριψε τη συγχώνευση, ενώ προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Αλλά βέβαια δεν την απέρριψε έτσι απλά. Κάναμε συνέλευση κοινή, οι σύλλογοι διδασκόντων των δύο σχολείων και με τους συλλόγους γονέων, και με ομόφωνη απόφαση καταδικάσαμε και την παράκαμψη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πάρθηκε ποτέ απόφαση, και επίσης και της Επιτροπής Παιδείας, η οποία είναι και καθήλυνα αρμόδια για τα ζητήματα συγχωνεύσεων. Και κλείνοντας, θα αναφερθώ στο περιεχόμενο, γιατί αυτό νομίζω, κύριε Γενικέ και συνάδελφοι, είναι αυτό που πείθει και το γονέα και το συνάδελφο να κατανοήσει την έκταση του τι ρόλο θα παίξουμε και τι σχολείο θέλουμε, αλλά και τι σχολείο θα βιώσουμε αν δεν κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε. Και σας μιλάω σαν ένας άνθρωπος που έχω λυγίσει αρκετές φορές και το κάνω σαν κατάθεση εδώ, και με τη βοήθεια και των συντρόφων και συναγωνιστών, αλλά και των συναδέλφων μου κυρίως, από το προηγούμενο αγωνιστικό διάστημα κατάφερα να πιαστώ από κάπου, γιατί είναι και μια προσωπική δύσκολη στιγμή. Θέλω να πω το εξής. Είναι η μόνη φορά που μέσα στους συλλόγους διδασκόντων έχουμε ανοίξει το ζήτημα τι ρόλο παίζουμε, τι σχολείο θέλουμε, τι ονειρευόμαστε και αν μπορούμε να το καταφέρουμε. Και νομίζω ότι ενώ πολλοί ερχόμαστε από πολύ διαφορετικές πορείες ο καθένας ή και χώρους διαφορετικούς πολιτικούς πολλές φορές, εάν βάλουμε κάτω το ζήτημα των αναγκών και του ρόλου μας και ξυπνήσει αυτή η ταξική συνείδηση που δεν ήθελε η Δημητριάδη, να χάνουμε τα γυαλιά μας για να μπορούμε να βλέπουμε καθαρά, αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι όχι μόνο συσπυρωνόμαστε, αλλά κατανοούμε σε βάθος το να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί στην Αγία Βαρβάρα έχουμε Ρωμά μαθητές. Οι Ρωμά πληθυσμοί είναι μεγάλοι, υπήρχε πάντα διαρροή, αφού δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη και στο παρελθόν για αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο, το ανέφερε και η Σοφία η Κουμπή, η πρόεδρος, όσον αφορά την αποσχολιοποίηση των παιδιών. Συναντάμε τεράστιες δυσκολίες στην επανένταξη των παιδιών στη σχολική ζωή. Εγώ που έχω παραλάβει παιδιά στην ουσία παιδικού σταθμού. Και αυτό αναδεικνύει και το ζήτημα της ανάγκης της προσχολικής αγωγής και πόσο σημαντική είναι και πόσο στοχευμένα και επεξεργασμένα πρέπει να έχουμε θέσεις, και έχουμε θέσεις για αυτό το ζήτημα. Όχι μόνο έχουμε αποσχολιοποίηση, όχι μόνο τα παιδιά προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους μέσα στην οργανωμένη εκπαίδευση, στο σχολείο, δείχνει ότι το μέλλον αυτών των περιοχών είναι η ταξική κατηγοριοποίηση στις ίδιες τις ζωές τους. Όχι όσον αφορά σε τι σχολείο θα πάνε, στις ίδιες τις ζωές τους. Φαίνεται, είναι μια τάση που υπάρχει, ας πούμε το δεύτερο Δημοτικό Αγίας Βαρβάρας έχει 70% μαθητές Ρωμά. Ποια αξιολόγηση θα κάνει εκεί, ποια STEM ρομποτική και ποια τέτοια, ποιες ανάγκες είναι αυτές. Αυτή είναι η συζήτηση που πείθει. Το άλλα σχολεία προσπαθούν με τα γνωστά παπαγαλάκια να κολεγιοποιηθούν, δηλαδή με πλάτες να μην δέχονται Ρωμά μαθητές και να αποσυμφορίζονται να πηγαίνουν σε άλλα σχολεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό στις περιοχές που υπάρχουν μετανάστες και τέτοιες περιοχές, ότι η αξιολόγηση αρχίζει να κλειδονίζει και τις κοινωνικές σχέσεις. Και στη ζωή των γονιών και στη ζωή των εκπαιδευτικών και στη ζωή κυρίως των ίδιων των μαθητών. Συγγνώμη για τον ηρμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. και καλή δύναμη σε όλους σας.